Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Εδώ είμαστε για όλους εσάς τους καλούς φίλους ακροατές. Ακούστε και αυτό και μετά θα ακούσουμε το ανέκδοτο. Τώρα είσαι συντονισμένος στο ράδιο Super Sport και ακούεις τον Κωστάκη που είναι δόμπρος και σωστός. Τούτη είναι η εκπομπή σας, την ακούτε καθημερινώς. Είμαστε όλοι λεβέντες, όλοι σας ανέλιβος. Και Κωστάκης Πάσης Κύπρου, όλοι ακούνε ρε παιδιά. Ναι, γέροι και παπάδες, ακόμα μέχρι και η παπαδιά. Τραμ, τραμ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Λοιπόν, πάει ένα μωρό. Έχει ένα μωρό. Έχει μέσα στο κλουβί του ένα από τον το πουλούι, καναρίνι. Πάει μια ημέρα να το ταΐσει. Ήφερε το ψοφισμένο. Παναγία μου, Παναγία μου, ψοφισμένο. Φωνάζει του παπά του. Παπά, παπά, έλα να ει. Ετσόφισε ο πουλάκι μα, παπά. Λέει του παπά του. Είναι ψοφισε, πανέ μου. Εντάξει, ψοφισε, είναι πεθάνη. Παπά, θέλω το παπά, το πουλάκι. Δεν πάω καλά στο πουλάκι. Θέλω το παπά, το πουλάκι, να το πιάω. Δεν πάω καλά ο παπάς, έβαλε το σέντου μέσα στο κλουβί, δεν πιάνε το πουλί, λέω και το τομόν. Α, τι πιάσω και σου πίνει. Πιάνε το τομορό το πουλούι, γυρίζω το μες στα σερούσκια του. Παπά, μα γιατί ετσόβησε παπά το πουλάκι, γιατί ετσόβησε. Ετσόβησε το πουλούι, γιατί όσα μήνε τα χρόνια του. Πέθανε, μάνα μου, ας φέρω άλλο το μεσημέρι. Παπά, θέλω το, παπά, θέλω το. Όπως το γύριζε το μωρό με στα γελούθια του, ευρέθηκε το πουλούι με την πλάτη κάτω, τα πόθια πάνω, είδε το μωρό έτσι απότομα, λέει του παπά του, παπά, δεν ψόφιζε, παπά, έκαμε τα πόδια του πάνω. Ψόφιζε, ρε μάνα, ψόφιζε με, εννοώ. Ψόφιζε και τα πουλούθια, σκέφτηκε ο παπάς του μια ιστορία να του πει του μωρού, τα πουλούθια, άμα ψοφίσουν και οι κροκόδηλοι και οι ελεφαντές και οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τα πουλιά τους πάνω, διότι ο Χριστούλης ενάρτη με το μεγάλο του το χέρι και να πιάει το πουλούι έτσι που τα δάκια και να το τραβήσει, να το πάρει ψηλά μαζί του στο παράδεισο. Το μωρό χώνεψε το ίδιο, το μωρό είναι να πάει, το πουλούι είναι να πάει στο παράδεισο, πήγε κάπου το επέταξε, κάπου το έθαψε το πουλούι. Το μεσημέρι που επέστρεφε ο παπάς του από τη δουλειά, πριν να παρκάρει ο παπάς στο ρίτο μωρό έξω από την πόρτα, την κεντρική του σπιτιού και έκλαιε «Παπα, παπα, λιώρα παπα και να πεθάνει η μάμα, παπα». «Τα που πάει, μάνα μου». «Παπα, η μάμα επάνω στο κρεβάτι με τα πόδια έτσι ψηλά πάνω και φωνάζει «Δε μου τελειώνω, δε μου τελειώνω, δε μου τελειώνω». Και ευτυχώς εμπουπάνω της ο κουμπάρος σου, ο Μίκης και τσιλάτη βασικελιά. Αμέ την πιάσει ο Χριστούλης που τα πόδια και να την πιάσει μαζί να την πάρει μαζί του στο παράδεισο, παπα».